τελειώσαμε την, τη γέννηση και πάμε στην έξοδο. Την έξοδο την ονόμασε ο Μωυσής έξοδο για να επικεντρωθεί στο γεγονός της εξόδου των Ισραηλιτών. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια κόσμου, έτσι, από την Αίγυπτο και την επιστροφή μετά από 40 χρόνια, όχι επιστροφή, την εγκαταβίωση στη γη της Επαγγελίας, στην Κανάα. Γι' αυτό ο Μωυσής που έγραψε τα πρώτα 5 βιβλία της Αγίας Γραφής, το ονόμασε Έξοδο. Αλλά προσέξτε, στο βιβλίο της Εξόδου, το κυριότερο γεγονός δεν είναι αυτό. Αλλά ξέρετε ποιο είναι? Η παράδοση του νόμου των 10 εντολών στο Μωυσή. Γι' αυτό και περίπου 20 κεφάλαια και παραπάνω του βιβλίου απασχολούν εκείνο το γεγονός. Παρόλα αυτά, εμείς ασχοληθούμε και με τα δύο. Και με την έξοδο, πώς έγινε του λαού του Θεού από την Αίγυπτο της δουλείας πλέον, γιατί πέθανε ο Ιωσήφ και αλλάξαν τα πράγματα. Έτσι είναι. Πεθαίνει ένας άνθρωπος, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά και στα 40 κεφάλαια που έχει αυτό το βιβλίο, θα ασχοληθούμε κυρίως με εκείνο το γεγονός. Οπότε, θα έχουμε τα γεγονότα πριν από την αναχώρηση των Εβραίων από την Αίγυπτο, τα γεγονότα κατά την αναχώρηση και μετά στο όρο Σινά, θυμάστε, που είναι το όρο Σινά, κοντά στην Αίγυπτο σχετικά, ανάμεσα στα Ιεροσόλυμα και στην Αίγυπτο. Φτάσαμε μέχρι εκεί και εκεί που φτάσαμε, είπε ο Θεός, θα σας δώσω τις εντολές μου γραπτά. Και τις έδωσε το Μωυσή. Με αυτά θα ασχοληθούμε κυρίως. Βέβαια, θα δείτε ότι μέσα στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται και κοινωνικές και πολιτικές συνήθειες των Ιουδαίων, παραδείγματος χάρη, κάνουν ένα πράγμα, το κάνουν ακόμα αυτοί, το οποίο δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Τι κάνουν? Όταν έρχεται το Πάσχα, γιατί το Πάσχα καθιερώθηκε σε αυτή την περίοδο, τι κάνουν, ξέρετε? Παίρνουν έναν αμνό. Ποιος είναι ο αμνός? Όχι βέβαια, ποιος είναι ο αμνός? Είναι ένα προβατάκι και το τρώνε, προσέξτε, χωρίς να σπάσουν τα κόκαλά του. Το ψήνουν ολόκληρο, το βάζουν στο τραπέζι πάνω και τρώνε από εδώ, από εδώ, από εδώ, από εδώ και μείνει ο σκελετός μετά. Αυτό, χωρίς να ξέρουν οι Εβραίοι και το κάνουν ακόμα και σήμερα, είναι η προτύπωση της θυσίας του Χριστού. Ωστούν ού συντριβήσετε αυτού. Γιατί ενώ τους ληστές τους σπάσαν τα κόκαλα για να δουν αν πέθαναν, το Χριστό δεν τους σπάσαν τα κόκαλα. Γιατί είναι ολόκληρος ο αμνός του Θεού. Έτσι. Εκτός αυτού βέβαια θα δούμε και άλλες παραδόσεις. Το πώς οι Εβραίοι, παρόλο αυτό που κατέληξαν να είναι μετά, γιατί δεν είναι όλοι οι Εβραίοι έτσι, διοικούσαν το κράτος τους με την Αγία Γραφή, έτσι, ήταν θεοκρατικό δηλαδή το πολίτευμά τους, και να δούμε και πότε το παρέβαιναν και πότε το τηρούσαν φυσικά, που θα μπορούσε να συμβεί με τον καθένα. Συνεπώς, για μια άλλη φορά λέω ότι μιλώντας για την Παλαιά Διαθήκη, καλλιεργούμε την ευσέβεια μέσα μας. Γιατί βλέπουμε πράγματα τα οποία καθιέρωσαν και τη δική μας παράδοση. Δεν έχει σημασία που ήταν οι Ιουδαίοι. Ήταν ο λαός του Θεού. Μέχρι να σταυρώσουν τον Χριστό ήταν ο λαός του Θεού. Μετά γίναμε εμείς. Αλλά και τα δικά μας τα χάλια τα βλέπετε. Χειρότεροι από τους Εβραίους γίναμε. Ναι, δεν έχει σημασία. Ο τίτλος όμως είναι τίτλος. Τότε ήταν για αυτούς, τώρα είναι για μας. Τον έχουμε τον τίτλο ακόμα. Αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Θα μας τον πάρουν οι Ρώσοι, οι Γεωργιανοί, οι Βούλγαροι, ακόμα και οι Αλβανοί που γίνανε χριστιανοί. Έχει ο Θεός. Λοιπόν, θυμάστε που είπαμε ότι ο Ιακώβ έφτασε στην Αίγυπτο με τα 11 παιδιά του και 75 συγγενείς συνολικά, και όταν λέμε συγγενείς, παιδιά και εγγόνια. Έφτασε ο Ιακώβ στην Αίγυπτο με τον Ρουβίν, τον Σιμεών, τον Λεβί, τον Ιούδα, μην τα ξαναλέμε τα ονόματα, τον Βενιαμίν, και ο Ιωσήφ ήταν εκεί. Αλλά έφερε συνολικά 75 ανθρώπους μαζί. Τα παιδιά του μόνο και τα εγγόνια. Παρ' όλα αυτά, αφού έκατσαν στην Αίγυπτο εκεί μερικά χρόνια, την περίοδο που έγιναν πάρα πολύ ισχυροί οι Ιουδαίοι με τον Ιωσήφ, πέθαναν όλοι. Πέθανε και ο Ιωσήφ, πέθανε και τα παιδιά τους. Πέθαναν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι, πέρασαν πολλά χρόνια. Πέθαναν όμως και οι Φαραώ, οι οποίοι είχαν τότε τον Ιωσήφ πολύ ψηλά.
Και ήρθε κάποιο σημείο ένα στραβό Φαραώ, ο οποίο είπε: Για στάσου ρε παιδιά, οι Εβραίοι γίνανε και περισσότεροι από εμάς και πιο ισχυροί. Και πιο πολλά ζώα έχουν και πιο πολλά παράπια. Σε λίγο θα είναι εδώ πέρα Ισραήλ, δεν θα είναι Αίγυπτος. Και άρχισε να του διώκει. Στην αρχή πιο ελαφριά, του έβαζε πιο πολλέ δουλειέ. Να χτίζουν πόλει. Χτίζαν τρει πόλει των Αιγυπτίων οι Ιουδαίοι τότε. Πιθό, Ραμεσί και Ον. Έτσι. Η οποία λέγεται Ηλιούπολης. Ακόμα υπάρχει στα κείμενα μέχρι πάρα πολύ κοντά η Ηλιούπολη της Αιγύπτου. Τέλος πάντων, τους έβαζε βαριές εργασίες, δεν τους τάιζε, το ένα τ' άλλο κτλ. Κάποια στιγμή και αυτό δεν έγινε, σκέφτηκε τι να κάνουμε τώρα για να είναι αυτοί λιγότεροι. Έλεγε στις μέρες της Αιγύπτιας, άμα γεννάνε οι Εβραίες θηλυκό παιδί, κρατήστε το. Άμα είναι ασυνικό, σκοτώστε το. Αλλά οι μέρες των Αιγυπτίων ήταν ευσεβείς χωρίς να πιστεύουν στον Θεό και κρατούσαν τα παιδιά, δεν τα σκοτώναν. Τα εξαφανίζαν, τα βάζανε σε ένα καλάθι και τα ρίχνανε στον ύλο, θα το πούμε γιατί αυτό. Τα σώζαν τέλος πάντων και οι Εβραίοι πάλι συνέχιζαν να είναι τόσοι και να αυξάνουν και περισσότερο. Οπότε τα πράγματα έγιναν δύσκολα και ξανά και ξανά και ξανά και ως όπου έφτασαν τόσο πολύ ο στρατός των Αιγυπτίων να πιέζει τα πράγματα που αναγκάζονταν οι μέρες να εξαφανίζουν τα παιδιά των Εβραίων με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσαν. Κάποια στιγμή λοιπόν γεννήθηκε ένα παιδάκι σε μια εβραϊκή οικογένεια στη φυλή του Λεβί, το οποίο όπως λέει το κείμενο, σας το διαβάζω, είναι της εκ της φυλής Λεβί, ως έλαβε τον θυγατέρων Λεβί. Και η εγκαστρή έλαβε και έτη και άρσεν. Οι δόντες δε αυτό αστείων εσκέπασαν αυτό μήνας τρεις. Τι είναι το αστείο? Το παιδάκι ήταν πολύ χαριτωμένο. Έτσι. Γι' αυτό τα λέμε σήμερα αστείο κάποιον και όχι γελίο, το λέμε χαριτωμένο, ξέρετε. Ποιο ήταν αυτό το παιδάκι? Ήταν ο Μωυσής, ο οποίος Μωυσής ονομάστηκε έτσι γιατί το όνομά του σημαίνει υδατόσωστος. Τον έσωσα από τα νερά δηλαδή. Και τον έβαλε έτσι η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία κατέβηκε να πληθεί στο ποτάμι και βλέπει ένα καλάθι με πίσα γύρω γύρω. Ανοίγει το καλάθι, βλέπει ένα μωράκι αστείο μέσα. Το οποίο αντί να κλαίει γελούσε. Και λέει αυτό σίγουρα είναι από τα παιδιά των Εβραίων. Εν τω μεταξύ, η αδερφή του Μωυσή, όμως η μεγάλη, παρακολουθούσε τι γινόταν το καλαθάκι. Και μόλις είδε ότι το έπιασε η θυγατέρα του Φαραώ, πάει και την λέει: Αυτό το παιδάκι να βρω εγώ μία Εβραία να το θυλάζει για σένα. Βρέστε λέει. Και πάει, φέρνει τη μάνα του, του Μωυσή, την μαμά της δηλαδή, και την βάζει με στο παλάτι να θυλάζει το Μωυσή. Έτσι λοιπόν η μάνα και η αδερφή του Μωυσή δεν χωρίστηκαν από το Μωυσή ποτέ. Έτσι. Ο Μωυσής μεγάλος ήταν όντως αστείος, χαριτωμένος πολύ, παντρεύτηκε, αλλά πώς παντρεύτηκε, προσέξτε, να μην πάμε κατά, να πάμε τα λιγότερα. Κάποια στιγμή, επειδή οι Αιγύπτιοι είχαν γίνει πάρα πολύ άγριοι, είναι μπροστά σε ένα περιστατικό που ένας Αιγύπτιος μαστιγώνει τον Εβραίο και δεν άντεξε αυτό το, η καρδιά του Μωυσή και πάει και τον, σήμερα θα λέγαμε τον πλάκο σου εδώ σφαλιά, δεν τον πλάκο, τον σκότωσε. Πάμε και κάτω. Και κρύφτηκε ή έκρυψε και τα ίδια του να μην φανερωθεί πουθενά. Μετά από ένα διάστημα όμως, μαλώναν δύο Εβραίοι. Και πήγε πάλι ο Μωυσής να τους χωρίσει γιατί δεν τον άρεσε η αδικία. Και λένε αυτοί, τι χώνεσαι λέει ανάμεσά μας, μήπως θες να μας σκοτώσεις όπως σκότωσε εκείνον τον Αιγύπτιο τις προάλλες. Και κατάλαβε ο Μωυσής ότι θα τον κυνηγάνε τώρα, γιατί έγινε γνωστό που σκότωσε τον Αιγύπτιο και όντως ο Φαραώ είχε βάλει να τον πιάσουν τον Μωυσή. Την κοπανάει λοιπόν, φεύγει. Και φεύγει από την Αίγυπτο για να πάει πού? Να πάει, πώς λέμε σήμερα, τι έγινε εδώ, έγινε ενώ κάτω, τι έγινε? Έγινε γης Μαδιάν. Πήγε στη Μαδιάν λοιπόν.
οι οποίοι θα δουν αργότερα γιατί έγινε καταστροφή εκεί και ονομάζεται ότι έγινε γης Μαδιά. Τέλος πάντων, εκεί στη γη Μαδιά υπήρχε ένας ιερός ονόματι Ιωθώρ και είχε κόρες. Όπως σταμάτησε ο Μωυσής στο πηγάδι να πιει νερό, έρχονται οι κόρες να πάρουν νερό. Κάτι μάγκες εκεί πέρα, τσομπάνιδες, τους κάνουν προβλήματα. Τους πλακώνει ένα ξύλο κι αυτός ο Μωυσής, όπως ήταν, επέβαλε στην ουσία το δίκιο, έτσι, δεν έκανε αδικίες, προσέξτε. Όπως ήταν αστείος που λέει κάποιος, και με το που τους πλακώνει το ξύλο, η κόρη του Ιωθώρ, η Σεφόρα, λέει, έλα σε πάμε σπίτι να σε φιλοξενήσουμε, μας έκανε τέτοιο καλό. Ξέρετε πώς γίνονται αυτά, κοιτάει ένας τον άλλο, τον κρατάει ο ιερέας εκεί στο σπίτι και τέλος πάντων, από εδώ από εκεί, καλό παιδί φαίνεσαι, τα ξέρετε αυτά, και τον κάνει γαμπρό του και του δίνει τη θυγατέρα του, τη Σεφόρα. Ο Μωυσής κάνει παιδί με τη Σεφόρα, το οποίο το ονομάζει Γυρσάμ. Έτσι, Γυρσάμ σημαίνει είμαι προσωρινός σε αυτή τη χώρα. Τυχαίο. Επειδή ήταν προσωρινός ο Μωυσής και ήξερε ότι θα γυρίσει πίσω χωρίς να το ξέρει, ονόμασε το παιδί του είμαι προσωρινός σε αυτή τη χώρα. Γυρισάν. Κάποια στιγμή ο Μωυσής, επειδή ο πεθερός του ήταν σομπάνης, εποσκούσε τα πρόβατα σε ένα βοσκό τόπιο. Εσείς το βλέπετε τώρα αυτό το ταπεινό επάγγελμα, εκείνη την εποχή ήταν το πιο σίγουρο επάγγελμα αυτό. Να είσαι τσομπάνος. Γιατί είχες το φαγητό σου στα χέρια σου. Πόσες φορές το έχουμε πει. Εκεί, αυτός έτρωγε. Δεν πεινούσε ποτέ. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, εκεί στο βουνό Χορίβ, στο όρος Χορίβ, το οποίο αργότερα θα είναι πολύ σημαντικό, βλέπει ο Μωυσής μία βάτο. Ξέρετε, στην έρημο δεν έχει δέντρα και βλάστηση πολύ, αλλά που και που θα δεις κανένα θάμνο, ξερό, κανένα μικρό, κανένα τέτοιο και πάρα. Βλέπει λοιπόν μία βάτο, ένα θάμνο, να καίγεται. Αλλά να μην καίγεται. Να μην καταστρέφεται, να μην ξεραίνεται. Ήταν πρασινάδα μέσα. Και έδινε και φωτιά από μέσα. Και παραξενεύτηκε πολύ και καθόταν και κοιτούσε. Τι πράγμα να είναι αυτό, ας πούμε. Να καίγεται το φυτό και να παραμείνει πράσινο. Να μην καταστρέφεται, να μην εξαφανίζεται. Και τέλος πάντων, εκεί ακούει τη φωνή του Θεού για πρώτη φορά να του λέει Μωυσή, Μωυσή, πρόσεξε, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι γη Αγία. Αυτή η βάτος που καιγόταν και δεν κατακαιγόταν είναι η προτύπωση της Παναγίας στην Παλαιά Διαθήκη. Έδειξε στο Μωυσή ο Θεός τι, ότι η Παναγία θα βάλει τη φωτιά μέσα της, αλλά δεν θα καεί. Ποια είναι η φωτιά, ο Θεός. Θα περάσει μέσα της ολόκληρος Θεός και αυτή δεν θα πάθει τίποτα. Έτσι. Και φυσικά αυτό το είδε ο Μωυσής, το οποίο δεν μπορούσε να εξηγήσει τότε, αλλά θα το εξηγούσε αργότερα. Λοιπόν, έχεις μια αποστολή, του λέει. Τι αποστολή έχω εγώ. Και ποιος είσαι εσύ, του λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο Ον. Ένα από τα ονόματα του Θεού, λοιπόν, είναι ο Ον. Ποιος είναι ο Ον. Αυτός ο οποίος υπάρχει, αυτός που είμαι. Καμιά φορά εμείς λέμε όντως. Τι θα πει όντως, ναι, πραγματικά υπάρχει, όν. Ο όν είναι αυτός που υπάρχει, που υφίσταται, που είναι εδώ πραγματικός. Και φυσικά, που λέει, έχει μια αποστολή. Αυτή η καημένη εκεί πέρα που γίνανε 2 εκατομμύρια τώρα και παραπάνω, θα περιμένουν από σένα τη δευτεριά, γιατί τα πράγματα θα δυσκολέψουν, θα υποφέρουν άσχημα. Θα τους πάρεις από εκεί και θα τους πάρεις στη γη Χαναάν, της Επαγγελίας, που τώρα μένουν κάτι άλλοι φυλές. Κάτι Χεταίοι, κάτι Φιλιστέοι, κάτι Αμοραίοι, κάτι Φερεζέοι. Τέλος πάντων θα λέγαμε σήμερα Πόντι, Σαρακατσάνι και δεν συμμαζεύεται. Αλλά είναι για σένα αυτό το μέρος που λέει. Θα πας και θα το πεις. Και εκεί πάνω είπε ο Μωυσής, τι θα πω, ποιος μου το είπε. Και του λέει ο Θεός, θα πεις ότι σου το είπε ο Ον. Ο Ον, ο οποίος πώς λέγεται στην αγιογραφία τη Βυζαντινή, ο Ον, ο Ι και ο Ερχόμενος. Αυτός που είναι τώρα, αυτός που ήταν πάντοτε και αυτός που θα έρθει. Πότε θα έρθει, κρυμνιαζόντας και νεκρούς. Ένα λοιπόν από τα βασικά ονόματα του Θεού είναι ο Ον. Έτσι. Παίρνει λοιπόν και το όνομα του Θεού ο Μωυσής,
που του είπε φυσικά ότι εγώ είμαι ο Θεός τον πατέρα σου, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, δεν ήξερε που είσαι. Γιατί? Γιατί κανείς δεν έλεγε τίποτα μέσα στο παλάτι. Ότι είσαι Εβραίος, ότι αυτά εκεί δεν κανείς. Νόμιζε ότι είναι Αιγύπτιος. Και τέλος πάντων παίρνει τις οδηγίες από τον Θεό κανονικά, υπό την έννοια ότι θα πας εκεί να βρεις τους γέροντες στη Γερουσία των Εβραίων και να τους πεις παιδιά, θα σηκωθούμε να φύγουμε. Γιατί? Γιατί θα βρουν πάρα πολλές πληγές τους Φαραώ και κυρίως θα πεθάνει ο γιος του Φαραώ για να μας αφήσει να φύγουμε. Και μάλιστα λέει φεύγοντας θα μπορούν να πάρουμε από κάθε Αιγύπτιο ένα χρυσό αντικείμενο ή ασημένιο, γιατί σαν πληρωμή του χρέους που μας είχαν τόσα χρόνια που τους δουλεύουμε εδώ και δεν μας δώσαν τίποτα και καταποίηση. Και τέλος πάντων ο Μωυσής παίρνει τις εντολές και τις οδηγίες. Έλα όμως που ήταν ίσως και να είναι και καλά, αν και τον μάλλον ο Θεός πολλές φορές, λέει άντε εγώ θα πάω εκεί πέρα λέει. Πώς θα με πιστέψουν αυτοί? Θα πω ότι είμαι στη Λεόν. Θα πω ότι είμαι αυτός, εκείνο, το άλλο. Θα με πιστέψουν? Προσέξτε πώς ήξερε ο Μωυσής τους Εβραίους, χωρίς να ξέρω ότι είναι Εβραίος. Ήξερε ότι είναι δύσκολοι άνθρωποι. Σκληροτάχοι. Άπιστοι. Και τι ήθελε? Ήθελε μια δύναμη για να κάνει θαύματα. Να τους δώσει θαύματα τους Εβραίους για να πιστέψουν. Και όμως, του λέει ο Θεός, αυτό το ραφί που κρατάς, πέτα το κάτω. Και το πέταξε. Μόλις το πέταξε κάτω, έγινε φίδι αυτό. Έξε να κάνει έτσι. Φοβήθηκε ο Μωυσής. Ήταν ένα θαύμα. Πιάστο, του λέει ο Θεός. Το πιάνει το φίδι και έγινε πάλι ραβδί. Λοιπόν, αν δεις και σου κάνω το δύσκολο, θα τους κάνεις αυτό το θαύμα. Τάκ, θα πετάξει το ραβδί σου κάτω, θα γίνει φίδι, το πιέσαι. Ωραία. Τι άλλο να κάνω? Του λέει, άκουσε να δεις. Θα βάλεις το χέρι σου στον κόρφο σου. Εδώ. Και να το βγάλεις. Κάντε του λέει. Μόλις το κάνει αυτό, βγαίνει το χέρι παγωμένο. Εδώ. Όλο ένας πάγος άσπρος. Βάλτο λέει μέσα. Το κάνει πάλι έτσι και γίνεται το χέρι το ίδιο. Δηλαδή, στην ουσία, αυτά μας φαίνουν τώρα εμάς ταχυδακτυλουργικά, ας πούμε, έτσι, κόλπα. Στην ουσία για την εποχή εκείνη που οι Εβραίοι ξέραν τον Θεό, νιώθαν τον Θεό, διαβάζαν τον Θεό, αλλά δεν τον είχαν δει ακόμα, ήταν μια μεγάλη υπόθεση. Και του είπε και ένα τρίτο, ξέρετε, ο Θεός του Μωυσή να κάνει ένα θαύμα. Του λέει, κοίταξε να δεις, θα πάρεις λίγο νερό από το ποτάμι. Άμα δεις ότι δυσκολεύονται να σε πιστέψουν. Θα το κάνεις έτσι μπροστά τους. Μόλις το χύσεις κάτω θα γίνει αίμα. Και έτσι θα καταλάβουν ότι κάτι διαφορετικό είσαι εσύ. Τέλος πάντων, ο Μωυσής είχε άλλα πρακτικά προβλήματα. Όπως είχε ο μεγάλος ρήτορας της αρχαιότητας, ο Δημοσθένης. Τι είπε? Δεν μπορούσε να μιλήσει. Ήταν βραδύγλωσσος. Δηλαδή, και κεκές. Ήταν και κεκές ομίσεις. Κάτσε λίγο. Σας φαίνεται αστείο, αλλά ήταν. Μπορεί από κάποιο από το σοκ που πέρασε στο ποτάμι που ήταν, δεν ξέρω, το μείνει αυτό το πράγμα. Και λέει, πώς θα μιλάω εγώ, δε, αφού δεν το νομίζω. Θα κάθονται για μια ώρα, δύο ώρες, να τους πω καλημέρα. Λέει, μη στεναχωρείς. Εγώ, λέει, είμαι ο Θεός, θα σε κάνω να μιλάς. Αλλά επειδή ακόμα είσαι, τέλος πάντων, μικρός στην πίστη, θα πάρεις τον αδερφό σου μαζί και ο αδερφός σου θα μιλάει για σένα. Ποιος είναι ο αδερφός μου? Ο Αρών. Πολύ ωραία. Γι' αυτό έχουμε μετά και μία συνάντηση του Μωυσή με τον αδερφό του, τον οποίο δεν τον ήξερε, έτσι. Και ο Αρών, ειδοποιημένος από τον Θεό, πάλι, μιλούσε αυτός για αυτόν, μέχρι που ο Μωυσής φυσικά, μετά το που πήρε την ηγεσία του λαού για να βγουν από την Αίγυπτο, όχι μόνο μιλούσε, αλλά μιλούσε με τον Θεό πλέον, έτσι, κατευθείαν. Συναντούνται λοιπόν με τον Αρών, του λέει αυτά που του είπε, του λέει εκείνο τα δικά του και στο επόμενο, στην επόμενη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε πώς γίνεται τελικά η έξοδος από την Αίγυπτο. Το λεγόμενο Πάσχα, ξέρετε, έτσι. Αυτό είναι το Πάσχα που καθιερώνουν οι Εβραίοι. Και για μας τι είναι? Η έξοδος από τον Άδη. Γιατί μέχρι να έρθει ο Χριστός και να γίνει το Πάσχα, όλοι πήγαιναν στον Άδη. Δεν είχαν ελπίδα αναστάσεως. Όσο ήρθε ο Χριστός όμως, τους πήρε από το χέρι σαν το Μωυσή και τους έβγαλε
τους έκανε την έξοδο, τους έκανε το Πάσχα. Και από τότε έχουμε την δυνατότητα να πάμε στον Παράδεισο. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Και εδώ τελειώνει φυσικά η σημερινή μας ενασχόληση, την οποία ξεκινάμε έτσι σαν πρώτη φορά εδώ, στις νέες εγκαταστάσεις από την Αγία Γραφή, και αυτό είναι τιμητικό. Σήμερα, ή αν θέλετε την Κυριακή αυτή, εσύ. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από τη Β' προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, Κυριακή Δευτέρα του Λουκά δηλαδή, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, και μιλάει στους Κορινθίους για τη λεγόμενη λογία. Ποια ήταν η λογία? Όλοι οι χριστιανοί τότε μάζευαν χρήματα και τα στέλνανε σε αυτούς που δεν είχαν, που μπορεί να ήταν πολύ μακριά, για να τους βοηθήσουν οικονομικά. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, προσέξτε, και αυτό αφορά φυσικά αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως, έτσι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λέει λοιπόν στις προτροπές του προς τους Κορινθίους, τους καρπούς της ελεημοσύνης. Ακούστε. Πρέπει να γνωρίζετε το εξής, τούτο δε. Ο Σπύρο φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει. Αυτός ο οποίος λέει θα σπείρει με τσιγκουνιά, δηλαδή δεν θα βάζει όλη τη χούφτα μέσα στο σιτάρι να ρίχνει πολύ. Θα ρίχνει έτσι ψιχουλάκια, φιδωμένος και θερήσει. Μετά θα θερήσει λίγα. Δεν έριξε πολλά για να θερήσει πολλά. Και ο Σπύρο λέει επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Εκείνος που θα σπείρει άφωνα, θα θερήσει άφωνα. Έτσι. Έκαστος καθώς προαιρείται την καρδία. Ο καθένας λέει να δει τη σύμφωνα με την ελεύθερη διάθεση της καρδιάς του. Μη εκλείπεις ή εξ ανάγκης. Όχι με το ζόρι λέει. Από στεναχώρια ή από ανάγκη. Ας πούμε, τώρα έδωσε ο άλλος, να δώσω κι εγώ. Κάπως έτσι. Η λαρόν καρδό ότι αγαπά ο Θεός. Διότι ο Θεός αγαπάει εκείνον που δίνει με προθυμία και με χαρούμενο πρόσωπο. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά. Έδωσες κάτι κάπου, με χαμόγελο, όχι βαρεμένα. Και ακόμα και είναι ζητιάνος στον δρόμο, ο οποίος δεν σε ξέρει, δεν τον ξέρεις, δώσ' τον κάτι με χαμόγελο και πες του και μια καλημέρα. Ποιοι είναι οι καρποί της ελεημοσύνης? Δυνατός δε ο Θεός, πάσα χάρη, περισσεύσεις ημάς. Ο Θεός είναι δυνατός δε έτσι, έτσι ώστε εσύ να δίνεις συνέχεια και να περισσεύουν και τα δικά σου. Κάτι το οποίο δεν γίνεται στην κοσμική πραγματικότητα, έτσι. Ή να εμπαντεί πάντοτε πάσαν αυτάρκοι ανέχοντες, περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών. Έτσι λέει είναι δυνατός, έτσι ώστε τι. Πάντα να έχετε την αυτάρκειά σας. Δηλαδή ενώ θα δίνεις, σε πάντα να έχεις αυτό που σου χρειάζεται. Και μάλιστα, περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών. Για να έχετε να δίνετε και ξανά, και ξανά, και ξανά. Δηλαδή σαν να μας λέει κάντε πείραμα, δώστε και θα δείτε αν έχετε και τα αναγκαία να ζήσετε, αλλά και τι, αν έχετε να ξαναδώσετε. Εδώ μας λέει ότι ο Θεός είναι δυνατός, έτσι ώστε τι, και να έχετε πάντα και να δίνετε πάντα. Έτσι, αυτό είναι το σημαντικό. Καθώς διέγραφε λέει, μας φέρει ένα χωρίο από την Παλαιά Διθήκη τώρα εδώ, που είναι, ποιο χωρίο είναι, από τους ψαλμούς. Εσκόρπισε, έδωκε τη σπένηση, η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Αυτός ο οποίος λέει σκόρπισε πραγματικά και έδωσε τους φτωχούς, η δικαιοσύνη θα μείνει πάντοτε στον αιώνα. Είναι αυτό που λέμε και μια φορά. Το γράψα τον άλλο σε μια ταμπέλα σαν ευρυγέτη. Δεν βλέπετε, όλοι το θυμούνται. Ή λένε ότι αυτό το ίδρυμα ονομάζεται έτσι, γιατί το φτιάξε αυτός. Βλέπετε. Αλλά σε εμάς δεν λέει τώρα εδώ για την κοσμική δόξα. Λέει για τη δικαιοσύνη που μένει στον αιώνα. Ποια είναι η δικαιοσύνη που μένει στον αιώνα? Αυτό που λέει ο Χρυσόστομος, ότι άμα ελεείς, αγοράζεις τον Παράδεισο. Μένει η δικαιοσύνη σου στον αιώνα, όχι μόνο σε μια ταμπέλα πάνω. Ο δε επιχορηγών σπέρματος σπύροντι και άρτων εις βρόσιν, αυτός λέει ο Θεός ο οποίος δίνει ένα σποράκι σε αυτόν που έσπερε και ψωμί σε αυτόν που θέλει να φάει, έτσι. Χορηγήσει και πληθύνε το σπόρον ημών, θα πληθύνει και τα δικά σας και αυξήσει τα γεννήματα της δικαιοσύνης ημών. Ποια είναι η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη του Θεού, θυμάστε που έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Δεν είναι το δίκαιο του κόσμου, δώσε ένα, πάρε ένα, ή έκανε ένα, θα πάθει ένα.
Είναι τι, η ελεημοσύνη είναι δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί? Γιατί ερχόμαστε, παραδείγματος χάρη, στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης και μας συγχωρεί ο Θεός. Αυτό τι είναι? Είναι δικαιοσύνη του κόσμου. Η δικαιοσύνη του κόσμου τι θα έλεγε? Έκλειψες, ναι, έλα από την φυλακή. Πρέπει να φας κάτι. Δεν γίνεται τελείως. Ο Θεός δεν λέει έτσι. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αυτή. Η μετάνοια και το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν θα τα κάνει όλα αυτά ο Θεός λέει σε εσάς. Επαντί πλουτιζόμενοι εις πάσαν απλότητα. Για να γίνετε πλούσιοι λέει σε τι? Σε κάθε είδος απλότητα και απλότητα προσωπική αλλά και εξωτερική. Θα απλώνεται, θα να το λέει. Δηλαδή θα δίνεται και δεν θα τελειώνει. Και φυσικά ή της κατεργάζεται διημών ευχαριστία του Θεού, έτσι, η οποία λέει εξαιτίας ημών των Αποστόλων, δηλαδή είμαστε τα φυσικά πρόσωπα τα οποία σας θυμίζουμε την ελεημοσύνη, τη δικαιοσύνη, την αγάπη κτλ. Κτλ. Τι θα γίνεται λέει? Θα περνάει και για μας και για σας σαν δοξολογία στον Θεό, ευχαριστία στον Θεό. Ποια? Η ελεημοσύνη σας. Έτσι. Μας λέει λοιπόν ο Θεός με λίγα λόγια ότι αν ο Απόστολος Παύλος, ότι αν κάπου υστερούμε, κάπου δεν έχουμε, κάπου δεν κάνουμε προσευχή, κάπου δεν κάνουμε νηστεία, κάπου αυτά, όλα αυτά συμπληρώνονται από την ελεημοσύνη. Έτσι. Η οποία προσέξτε δεν είναι μέτρηση πληρωμής, παραδείγματος χάρη για να δω αυτό το μήνα δεν έκανα 5 προσευχές, θα δώσω 50 ευρώ να τις ξεπληρώσω. Ή όπως κάνουν οι μουσουλμάνοι. Δεν μπορούν να νηστέψουν και λένε, Γιώργο, πάρε 100 ευρώ να νηστέψεις για μένα. Όχι. Αλλά πώς? Διότι μπαίνεις στη διαδικασία να στερηθείς για να βοηθήσεις τον άλλο, ο Θεός συμπληρώνει όλα τα οποία τα άλλα στέλνεις από τον εαυτό σου. Γιατί δεν έχεις χρόνο, γιατί δεν έχεις διάθεση, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, γιατί 1000 πράγματα. Έτσι. Γιατί καμιά φορά δεν σ' άφησαν κάποιος να τα κάνεις. Να προσευχηθείς ή να νηστέψεις. Συνεπώς, αδελφοί μου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, τα πράγματα είναι ένα και ένα, κάνουν δύο. Αν φέρετε και ένα νεράκι τώρα, σαν ελίμωση, καλά θα είναι. Γιατί... γιατί χρειάζεται. Ευχαριστώ. Θα πάμε τώρα στο Ευαγγέλιο. Αν και δεν έχετε κείμενο μπροστά σας, δεν έχει σημασία, εμείς θα το πούμε. Το Ευαγγέλιο της Κυριακής Δευτέρας Λουκά είναι από την επί του όρους ομιλία. Θυμάστε, η επί του όρους ομιλία του Χριστού μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, στο οποίο μίλησε σε χιλιάδες ανθρώπους, αλλά και είπε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα. Ένα από αυτά είναι μακάρις μη παραδείγματος χάρη, τους θυμάστε έτσι. Σήμερα όμως μας λέει κάτι άλλο. Μας λέει την κοινωνική διδασκαλία του Ευαγγελίου. Η οποία ποια είναι, προσέξτε. Και καθώς θέλετε να ποιώσουν οι μήνοι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτή η ομοίωση. Όπως θέλετε να σας κάνουν οι άνθρωποι, να κάνετε και εσείς ακριβώς αυτού του ίδιου. Έτσι. Με λίγα λόγια σαν να λέει τι. Και αγαπάτε τους αγαπώντας εμάς, ποιοι είναι χάρης εστί. Αν αγαπάτε λέει μόνο αυτούς που σας αγαπάνε, ποια είναι η διαφορά? Και γάρη αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και ο κλέφτης με τους κλέφτες αγαπιέται. Και ο απαντώνας με τους απαντώνας αγαπιέται. Ε? Και ο αιρετικός με τους αιρετικούς αγαπιέται. Ποια είναι η χάρη σας τι όμως? Πού είναι η αλήθεια σε όλο αυτό το πράγμα? Εμείς να αγαπάμε τι? Μάλλον να το πω παρακάτω. Και αν αγαθοποιείτε, λέει, τους αγαθοποιούντας εμάς, και αν δίνετε, λέει, και βοηθάτε μόνο σε αυτούς που βοηθάνε. Ποια είναι η χάρη σε εσύ? Και γάρη αμαρτωλή, δανείζουσι ή να απολάβωσι τα ίσα. Ο οποιοσδήποτε άνθρωπο μπορεί να δανείσει, λέει. Τι να κάνει? Να πει πάρε Παναγιώτη τόσα, αλλά και δάξα, θα μεταδώσει τέλος του μήνα, έτσι. Και μετά θα σε δανειστώ κι εγώ. Εμείς τι κάνουμε, λέει. Ναι, παρακάτω. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όχι. Όχι. Δύσκολο. Και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Και να βοηθάτε σ' όλους.
να μην στεναχωρείτε κανένα που ζήτησε τη βοήθειά σας. Και έστε ο μισθός ημών πολλής και έστε η ύψης του, θα γίνετε η Θεού με αυτό το πράγμα να κάνει. Ότι αυτός Χριστός εστί επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γιατί ο Θεός βγάζει τον ήλιο, τον αέρα, το νερό, τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Και στους αχάριστους και στους πονηρούς. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς και ο Πατήρ ημών ικτήρμονεστι. Και καταλήγει εδώ, για να το καταλάβουμε καλά, ότι θέλει από εμάς την καρδιά μας και το έλεος μας. Να γίνουμε ικτήρμονες, να μην είμαστε σκληροί άνθρωποι. Άλλο είμαστε διακριτικοί. Δεν πρέπει να το δώσω αυτόν γιατί θα πάω να πάρει ναρκωτικά. Άλλο και σκληρός να μιλήσει. Το σκληρός τι είναι. Όχι, δεν βοηθάω. Όχι, θα κάτσω τον καναπέ μου. Όχι, δεν με νοιάζει. Όχι, δεν συγχωράω. Όχι, δεν κάνω. Αυτό είναι ο σκληρός άνθρωπος. Και φυσικά ο εκείμον άνθρωπος είναι ο Θεός, ο οποίος, ο Θεάνθρωπος, ο οποίος τι κάνει. Παρόλο που τον στεναχωρούμε εμείς συνέχεια, εκείνος κάθε μέρα θα βγάλει τον ήλιο, θα βγάλει το οξυγόνο, θα μας δώσει την ειρήνη, γιατί ελάχιστοι από εμάς έζησαν τον πόλεμο και έχει Θεός. Γι' αυτό και εμείς όσο μπορούμε, αδελφοί μου, και έλεος και εκκριμούς και αγάπη και να συγχωράμε μέσα μας πρώτα και μετά θα έρθει και η ώρα που ενδεχομένως να φτάσουμε να βοηθήσουμε και αυτό που μας έκανε κακό και να το σώσουμε κιόλας, έτσι. Γιατί αν κάποιος δεχτεί αυτή την κίνησή μας, τότε θα του δοθεί μια ευκαιρία να μετανιώσει. Και ας είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου. Θα έρθει η ώρα που θα το κάνουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, ο ελεύθερος Μωυσής, η ελεημοσύνη και ο Χριστός κανόνας συμπεριφοράς των χριστιανών για σήμερα. Γεροί να είστε, καλή φώτιση, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε και εις ανώτερα. Έτσι. Και καλό μήνα από αύριο.